Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα καταρχάς να σας ενημερώσω για τις διαδικασίες, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γράφονται και επί της ουσίας τα πράγματα είναι πολλές φορές διαφορετικά. Η Επιτροπή Αναφορών είναι μια επιτροπή στην οποία μπορούν να προσφύγουν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχει παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες υποθέσεις που παίρνουμε έχουν σχέση με παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όταν κατατεθεί μία αναφορά, εξετάζεται αν είναι παραδεκτή, αν εμπίπτει δηλαδή στις αρμοδιότητες και αν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, προχωρά. Η αναφορά η οποία υπήρχε για την υπόθεση του Χιτά Γραμματικού είναι μία αναφορά 573 του 2011 του κ. Παπαδιανόπουλου, η οποία είχε κατατεθεί, αποτέλεσε αντικείμενο μιας πρώτης συζήτησης και αντικείμενο επίσκεψης ευρωβουλευτών της Επιτροπής Αναφοράς στην προηγούμενη θητεία. Πριν δηλαδή εγώ εκλέχθηκα από τον Ιούλιο του 2014. Αλλά ξέρετε, όταν γίνεται μία επίσκεψη, γίνουν κάποια συμπεράσματα και πολλές φορές μπορούν οι υποθέσεις να μείνουν στο αρχείο, διότι θεωρείται ανοιχτή μια υπόθεση, αλλά για να ξανασυζητηθεί και να ληφθούν μέτρα, κάποιος πρέπει να την φέρει στην ημερήσια διάταξη. Επομένως, η υπόθεση αυτή από το 2013 και από το 2015 στην ουσία και μετά ήταν στο αρχείο της Επιτροπής Αναφορών. Το 2015, αν θυμάμαι καλά, κάναμε μια συζήτηση για το Χιτά της Φυλής. Δεν συζητήθηκε η υπόθεση του γραμματικού. Είχα λάβει διάφορες οχλήσεις από πολίτες, έστειλαν email, μερικοί ήρθαν στο γραφείο μου να δούμε το θέμα του Χιτά Γραμματικού κλπ. Όμως στις 14 Ιανουαρίου φέτος ο κύριος Δήμαρχος μου τηλεφώνησε να συναντηθούμε και με ενημέρωσε πώς έχει το θέμα και κυρίως ότι επίκειται η λειτουργία του Χιτά περί τον μήνα Απρίλιο. Επομένως κάτι έπρεπε να γίνει άμεσα. Μου έστειλε μάλιστα και μία επιστολή, στην οποία ζητούσε την παρέμβασή μου και στην οποία ο κύριος Δήμαρχος ρητά ανέφερε ότι ο ίδιος είναι κατά της λειτουργίας του Χιτά και ο ίδιος επιθυμούσε να συζητηθεί η υπόθεση αυτή προκειμένου να μην λειτουργήσει ποτέ ο Χιτά Γραμματικού. Επομένως, συμπίπταμε και ως προς τους στόχους, διότι η δική μου θέση από την αρχή ήταν, όπως και με το Χιτά της Φυλής, ότι πρέπει να σταματήσει η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και κυρίως της νομοθεσίας η οποία έχει σχέση με την υγεία των κατοίκων. Επομένως, εφόσον συμπίπταμε ως προς τις επιδιώξεις, αυτό που έκανα ήταν να αξιοποιήσω τις αρμοδιότητες που έχω ως συντονιστής της Επιτροπής Αναφορών. Στην Επιτροπή Αναφορών υπάρχουν 7 συντονιστές. Ο μόνος Έλληνας είμαι εγώ. Και έχουμε δικαίωμα ως συντονιστές να ζητήσουμε μια υπόθεση να προσδιοριστεί και να έρθει στην ημερήσια διάταξη. Εφόσον η πρόταση ήταν να συζητηθεί πριν τον Απρίλιο, έπεισα τους άλλους συναδέλφους και έκανα την πρόταση εκ μέρους των Ευρωπαίων Αντιφεντεραλιστών για να μπει η υπόθεση στην ημερήσια διάταξη του Μαρτίου. Όπως και έγινε, δηλαδή από την ώρα που πήρα την επιστολή του Δημάρχου 16 πρώτου, μέσα σε ένα δίμηνο προσδιορίστηκε η υπόθεση και συζητήθηκε και εκδόθηκε απόφαση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Προφανώς είδατε τη συζήτηση γιατί ήταν live streaming και το τι είπε ο καθένας. Αυτό που έχει σημασία είναι ποια ήταν η απόφαση. Η απόφαση λοιπόν έχει τρία στοιχεία. Πρώτον, σύμφωνα με αυτά που είπε η Πρόεδρος με βάση και τις προτάσεις που έκανα εγώ. Πρώτα απ' όλα παραμένει ανοιχτή υπόθεση, που σημαίνει ότι είναι υπό τον συνεχή έλεγχο της Επιτροπής Αναφορών. Δεύτερον, ζητήσαμε από την Κομισιόν να δει αναλυτικά ξανά όλο το φάκελο της υπόθεσης σε σχέση με το τι παραβιάσεις υπάρχουν. Τρίτον, υπενθυμίσαμε και στην Κομισιόν, η οποία και αυτή βεβαίως το είπε, ότι το έργο έχει απενταχθεί από το Ταμείο Συνοχής, που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι χρήματα έχουν δοθεί θα τα ζητήσει πίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση ή προφανώς θα τα συμψηφίσει με αυτά που έχει να δίνει στην Ελλάδα για άλλους λόγους. Και
Και αυτό διότι το ίδιο το Ταμείο Συνοχής και κυρίως Οικοπισιών δεν θεωρεί το έργο λειτουργικό και θεωρεί ότι το έργο παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία. Από εκεί και πέρα, υπόθηκε και αποφασίστηκε από την Επιτροπή ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος εν ώψη του γεγονότος ότι όλη η περιοχή έχει χαρακτηριστεί πλέον περιοχή Natura. Δεύτερον, επισημάνθηκε από την κυρία Πρόεδρο ως απόφαση της Επιτροπής μας ότι δεν έχει γίνει αντίστοιχη διαβούλευση με τους κατοίκους, επομένως υπάρχει η παραβίαση της σύμβασης Άρχος και πρέπει να γίνει άμεσα διαβούλευση των κατοίκων με αυτούς οι οποίοι προωθούν το έργο, δηλαδή κυρίως την περιφέρεια και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι και ο Δήμος μαζί με τους κατοίκους έχουν την ίδια θέση και δεν επιθυμούν τη λειτουργία κοιτά. Και πρέπει επίσης να γίνει νέα περιβαλλοντική μελέτη, εν ώψη του γεγονότος ότι από τη συζήτηση αποκαλύφθηκε ότι υπάρχουν ρεύματα στην περιοχή και ότι δεν έχει προσαρμοστεί η περιβαλλοντική μελέτη με τις νέες υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν αυτή η απόφαση κοινοποιείται με έγγραφο πρώτον στην περιφέρεια Αττικής, δεύτερον στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τρίτον κοινοποιείται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περαιτέρω ενέργειες. Άρα λοιπόν πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε μπροστά σε μια απόφαση της Επιτροπής Αναφορών η οποία λέει ξεκάθαρα ότι το έργο δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Διότι αν λειτουργήσει το έργο αύριο μεθαύριο, τότε παραβιάζεται η απόφαση πρώτη που βγάλαμε για να γίνει διαβούλευση με τους κατοίκους. Δεν μπορεί να κάνει διαβούλευση με τους κατοίκους και ταυτόχρονα να λειτουργεί το έργο. Δεύτερον, δεν μπορεί να λειτουργήσει το έργο και να υπάρχει προστασία Natura. Τρίτον, δεν μπορεί να λειτουργήσει το έργο και να λέμε θα ξαναγίνει νέα μελέτη. Άρα λοιπόν αυτό που είπε ξεκάθαρα η Επιτροπή Αναφορών είναι ότι επί της ουσίας το έργο δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε έστω και δοκιμαστικά. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι του φωνηρού και οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία που στόχο έχει να απομειώσει την αξία της απόφασης Επιτροπής Αναφορών στην ουσία βοηθάει την περιφέρεια ή βοηθάει όσους θέλουν να συνεχιστεί το έργο. Όσοι λένε ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν έχει καμία αξία, η Επιτροπή Αναφορών δεν έκανε και τίποτε, από όποιο μετερίζει και αν το λένε, στην πράξη βοηθούν αυτούς που θέλουν να λειτουργήσει ο ΧΙΤΑ γραμματικό. Να είμαστε ξεκάθαροι. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε εμείς μια στέρεη βάση πάνω στην οποία πατάμε, με αυτή τη βάση είναι προφανές ότι και ο Δήμος και ο Δήμαρχος και οι κάτοικοι και όλες οι επιτροπές αγώνα πρέπει να συστραφούν γύρω από αυτή την υπόθεση και να απαιτήσουν από όλες τις πλευρές ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η υπόθεση πλέον ΧΙΤΑ γραμματικού. Τελείωσε. Πότε μπορεί να προχωρήσει? Αφού γίνει η διαβούλευση με τους κατοίκους, αφού γίνει η νέα περιβαλλοντική μελέτη, αφού υπάρξουν μέτρα προστασίας Natura, τότε ξανασυζητούν υποτίθεται θεωρητικά τι θα γίνει. Αλλά για να γίνουν αυτά χρειάζονται κατά τη γνώμη μου 2 και 3 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αύριο. Και επομένως ο πρώτος στόχος βάσει του οποίου κινηθήκαμε ήταν το αίτημα του Δημάρχου που έλεγε να συζητηθεί η υπόθεση προκειμένου να σταματήσει κάθε εργασία τον Απρίλιο. Αυτό ενδιαφέρει. Και αυτό κατά τη γνώμη μας το έχουμε πετύχει. Και γύρω από αυτή την απόφαση πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι. Από εκεί και πέρα, επειδή τέθηκαν ερωτήματα, γιατί συζητήθηκε και η Φυλή, συζητήθηκαν και άλλα, και σου λέει τι θα γίνει. Εσείς στο γραμματικό θα στέλνετε τα σκουπίδια σας στη Φυλή και αυτοί που είναι στη Φυλή θα υποφέρουν. Η απάντηση που δόθηκε από τον Δήμαρχο αλλά και από όσους συμμετείχαμε ήταν συγκεκριμένη. Πρώτον, ότι ακόμη και αν λειτουργήσει το έργο στο γραμματικό, θα απαλύνει τις λειτουργίες της Φυλής για 5 ημέρες το έτος. Άρα επί της ουσίας τίποτα. 5 στην ουσία. 5 με 7 ημέρες. Δεύτερον, ότι υπάρχει προγραμματισμός, τον οποίο ανέπτυξε ο Δήμαρχος, για να σας αναπτύξουν οι συνεργάτες του, για το πώς θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου με τέτοιο τρόπο που να μην επιβαρύνονται άλλοι. Άρα λοιπόν τα πράγματα για μας είναι ξεκάθαρα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα μέτωπο ενότητας. Θεωρώ προσωπικά ότι όλοι από την πλευρά του ο καθένας έχουν συμβάλει σε αυτόν τον αγώνα. Ο Δήμαρχος με την πρωτοβουλία που πήρε, οι κάτοικοι με τον αγώνα το μακροχρόνιο που κάνουν και έχουν το θέμα ανοιχτό και πραγματικά το παλεύουν, οι υπόλοιποι φορείς, οι δημοσιογράφοι,
ο κάθε ευρωβουλευτής με τη δική του συμμετοχή ανάλογα το ρόλο που έχει παίξει, οι συνεργάτες οι οποίοι βοήθησαν στην υπόθεση αυτή, πάρα πολλοί ξένοι ευρωβουλευτές, η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, άλλοι συνάδελφοι, Γερμανοί, Πολωνοί, εν πάση περιπτώσει όσοι συμμετείχαν στην Επιτροπή. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έχουμε διαμορφώσει ένα μέτωπο. Επηρέασε, πάντα στην Επιτροπή Αναφορών κοιτάμε να στηρίξουμε τα θέματα του περιβάλλοντος, και επηρέασε, θα έλεγα, πάρα πολύ ο Μαραθώνας. Είναι γνωστό μέρος, ιστορικό, και λόγω του μαραθωνίου δρόμου, ακόμη και όσοι δεν ξέρουν ιστορία, ξέρουν τουλάχιστον το μαραθώνιο δρόμο. Άρα ξέρουν το μαραθώνιο. Επομένως, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μέτωπο και καλό θα είναι μεταξύ μας να ενώσουμε κι άλλο τις δυνάμεις μας και όχι να δημιουργήσουμε αμφισβητήσεις και αμφιβολίες στο εσωτερικό μέτωπο, που είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθούν από αυτούς οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν κάπως διαφορετικά. Επομένως, ανατρέπεται επί της ουσίας και ένα δικαστικό σκηνικό που υπήρχε, διότι ξέρουμε ότι ξεκινώντας αυτόν τον αγώνα υπήρχαν και ορισμένα χάντικα. Δηλαδή υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ασχέτως αν ενημερώνεται με τον άλλο κατά τρόπο. Την επικαλέστηκαν όσοι θέλουν να λειτουργήσει εδώ τα και δεύτερον. Υπήρχε και μια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απέριψε μια προσφυγή που είχε κάνει το κοινότητα γραμματικού. Άρα λοιπόν μπροστά σε αυτά τα δικαστικά χάντικα που υπήρχαν, στο γεγονός ότι ερχόταν και επιθυμούσε η περιφέρεια και η κυβέρνηση να προχωρήσει το ΚΙΤΑ, η απόφαση της Επιτροπής Αναφορών είναι σταθμός. Πάνω σε αυτή πρέπει να πατήσουμε για να οικοδομήσουμε ακόμη πιο θετικότερες εξελίξεις. Εγώ λοιπόν γι' αυτό ήρθα εδώ για να ενημερώσω. Έγινε και μια συζήτηση στην τηλεόραση της Βουλής προχτές, αν και τελικά ενώ την ξεκίνησαμε το γραμματικό επικεντρό και πιο πολύ στη Φιλή, αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει το κλίμα από το οποίο ακούμε, ότι δηλαδή έχουμε πετύχει σημαντικά πράγματα. Επομένως να σταθούμε σε αυτό και βεβαίως ό,τι ερωτήσεις είναι να γίνουν, αν είναι, αν επιτρέπετε και διαδικαστικά, πριν μπούμε στα τεχνικά θέματα, ό,τι έχετε επί της Επιτροπής Αναφορών, να το κλείσουμε με κάποιες ερωτήσεις να απαντήσω, για να μην το αφήνουμε και ορείτε, για να έχετε μια εικόνα του τι έχουμε πετύχει και μέχρι πού μπορούμε να πάμε. Και επίσης, εμείς επιφυλασσόμεθα, εάν, γιατί πολλά μπας έχουν, εάν συνεχίσει η περιφέρεια ή το κράτος με τσαμπουκά, παρότι υπάρχουν αυτές οι αποφάσεις, να δει να δημιουργήσει τελεσμένα γεγονότα, από εκεί και πέρα θα ξαναφέρουμε με τη μορφή κατεπήγοντος το θέμα στην Επιτροπή Αναφορών. Αυτά όσον αφορά τις αρμοδιότητες που έχω εγώ, γιατί υπάρχουν και άλλοι φορείς που έχουν άλλες αρμοδιότητες. Ευχαριστώ.